Σήμερα έγινε καθαρό ότι η παρουσία των Αμερικανών αξιωματούχων, η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών γενικά στην χώρα μας, η στρατιωτική, η επιχειρηματική, μόνο με την παρουσία της αστυνομίας μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιστράτευσε σήμερα τόσες αστυνομικές δυνάμεις για να φυλάξει τι, να φυλάξει ποιον, να φυλάξει τη Θεσσαλονίκη από το λαϊκό κίνημα, από τις λαϊκές οργανώσεις, από τα εργατικά σωματεία, από τους φοιτητικούς συλλόγους, από την Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική και Ειρήνη. Στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση. Αυτό που προσπαθεί να εγκυνιάσει δεν θα περάσει. Θα το σπάσει το λαϊκό κίνημα στην πράξη, στο δρόμο, στις διαμαρτυρίες, στις κινητοποιήσεις. Κύριε Ζωκά, επιχείρησαν να σας σταματήσουν και να θυροκολλήσετε τις πικέτες σας. Μπροστά στο αμερικάνικο προξενείο, ενώ ήταν καταβασμένα τα ρολά και δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για κανέναν, στήθηκε μια ισχυρή δύναμη, μια δημιουργία από βαριά οπλισμένους άνδρες των κατασταλτικών μηχανισμών για να εμποδίσουν πραγματικά τι. Ήτανε ανεξήγητο. Γι' αυτό λέμε ότι στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση, αυτά που πάει να εγκαινιάσει δεν θα περάσουν.